και παρά έξω στα γερμανικά μπλοκ το τι συμβαίνει στο νόμο Φλόρινας, κάτι μετεωρολογικά μπλοκ, το οποίο με κούφανε αυτό το πράγμα που διάβασα. Θεωρώ ότι αυτή η κατάσταση είναι από τις αρκετά, όχι συχνές, να μην πω σπάνιες, γιατί η Φλόρινα κάνει κρύο, έχει κάνει και στο παρελθόν, στα χιόνια είναι συνηθισμένοι άνθρωποι, αλλά το να πιάνει μείον 24,5 βαθμούς και από τις περίπου 14 Δεκεμβρίου να είναι θερμοκρασία συνεχώς κάτω από το 0 και πολλούς βαθμούς κάτω από το 0, αυτό είναι πραγματικά όχι και τόσο συνηθισμένο για την περιοχή. Γιατί συμβαίνει αυτό? Αν επιτρέπετε να το εξηγήσω. Βέβαια να μας εξηγήσει τώρα, αλλά είναι... μας το εξηγήσει, πού να μάθουμε εμείς οι αδαείς? Όχι, όχι, είναι πραγματικά εντυπωσιακό το ότι αν έρθει παγωνιά και χιόνι λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, δηλαδή στην περίοδο που η μέρα είναι η μικρότερη, τότε μπορεί, είναι τέτοια η κατάσταση, η ορογραφία της περιοχής που εγκλωβίζει το ψύχος. Η Φλόρινα κοιτά προς βορρά και βρίσκεται σε ένα λεκανοπέδιο, για να το πούμε ορεινό. Τα βουνά γύρω-γύρω δηλαδή, και έρχεται και κάθεται το κρύο. Και κοιτάει προς και κάθεται το κρύο, και από εκεί και μετά και ζέστη να ανέβει και η θερμοκρασία να ανέβει και να έρθουν και νοτιάδες, περνούν ακριβώς πάνω από την Φλόρινα οι νοτιάδες. Φανταστείτε δηλαδή τον νοτιά να περνάει πάνω από τα κεφάλια των κατοίκων της Φλόρινας και να δημιουργείται το σινιάκι. Το σινιάκι είναι η λεγόμενη ομιχλώσωπο, όπως τη λέω συνήθως στην ΕΤ3. Κάνει, άμα πάει κάποιος πάνω από τα 800 μέτρα και δει τη Φλόρινα, σχηματίζεται μια ομίχλη από τα 800 μέτρα και κάτω, και πραγματικά είναι σαν σούπα ομίχλης σε όλο εκείνο το οροπέδιο. Δεν αφήνει λοιπόν τον υδράργυρο να ανέβει και κρατά τη νυχτερινή ακνοβολία, τη θερμοκρασία όλη την μέρα πάρα πολύ χαμηλά και κάτω από το 0. Και από τότε, από τα μέσα Δεκεμβρίου, δεν έχει ανέβει καθόλου η θερμοκρασία, διότι όταν βγαίνει ο ήλιος εκεί έχουμε ομίχλη και τη νύχτα πέφτει η θερμοκρασία πάρα πολύ πολύ χαμηλά. Τώρα σπάσαμε ρεκόρ. Σπάσαμε. Και σήμερα νέο ρεκόρ. Σύμφωνα με το σταθμό της ΕΜΗ, ο οποίος έχει μετακομίσει, να πούμε, τώρα θα ακούτε στις ειδήσεις διάφορα και θα ακούτε το βράδυ ότι νέο ρεκόρ στην Φλόρινα από 24,5 μείον 25, κάτι σήμερα το πρωί. Τι έγινε? Ο σταθμός της ΕΜΗ πριν από 3 χρόνια βρισκόταν στο κέντρο περίπου της Φλόρινας, δίπλα από ένα κτίριο και σε ένα λοφίσκο. Δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να μετρήσει σωστά τις θερμοκρασίες του οροπεδίου. Και τώρα τελευταία η ΕΜΗ μετακόμισε, αν θέλετε, τον σταθμό το μετεωρολογικό έξω από τη Φλόρινα προς τα σύνορα. Έτσι η θερμοκρασία είναι πολύ πιο χαμηλή, έστω και 1 με 2 βαθμούς, από ό,τι στο παρελθόν. Ίσως έχουμε δηλαδή τέτοιες νέες θερμοκρασίες και ίσως και νέα ρεκόρ από εδώ και στο εξής, όταν κάνει τόσο πολύ κρύο. Αυτά έτσι για να κλείσω όσον αφορά τη Φλόρινα, και να πω ότι όσοι μας ακούνε, δυστυχώς, θα πρέπει να κάνουν υπομονή από εκεί και γενικά από τη Δυτική Μακεδονία, διότι νέος γύρος, όσον έρχεται στη Δυτική Μακεδονία, δεν θα προλάβει να βγει, μάλλον είναι στην κατάψυξη, θα παραμείνει η Φλόρινα στην κατάψυξη, θα μπει στο ψυγείο το Σαββατοκύριακο, δηλαδή η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο πάνω από το 0 πρόσκαιρα, αλλά νέος γύρος χιονοπτώσεων αναμένεται στη Δυτική Μακεδονία το Σάββατο και μάλιστα πυκνών χιονοπτώσεων, και δείχνονται προγνωστικά στοιχεία σήμερα το πρωί που τα είδα. Μεγάλη πιθανότητα δίνει και η Κεντρική Μακεδονία και πιθανώς η Θεσσαλονίκη το Σάββατο το βράδυ να έχουμε για κάποια ώρα ή ώρες κάποια χιονόπτωση. Δεν φαίνεται να είναι για χιονόστρωση, τουλάχιστον με τα σημερινά προσδοκά στοιχεία, αλλά κάτι πάει να γίνει το Σάββατο το βράδυ και για την Κεντρική Μακεδονία και για τη Θεσσαλονίκη μας. Μάλιστα. Εμείς, κύριε Σάκη, θα λείπουμε το Σαββατοκύριακο μας, γιατί θα είμαι στην Αθήνα να παρουσιάσουμε το βιβλίο. Καλά θα κάνετε. Εκεί στην Αθήνα δεν θα έχουμε λίγο χιόνι να δούμε κι εμείς? Όχι. Βασικά να πούμε ότι από την Πέμπτη μέχρι και την Παρασκευή και το Σάββατο πρωί θα έχουμε μια εντυπωσιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Δηλαδή έως και 10 με 12 βαθμούς θα ζεστάνει με τους νοτιάδες παντού. Το Σάββατο το βράδυ ξαναγυρίζει βοριάς για την Κεντρική και τη Δυτική Μακεδονία. Και εκεί το βράδυ του Σαββάτου, που αναλαμβάνουμε μέχρι το ξημέρωμα της Κυριακής, παίζει δυνατά παιχνίδι να χιονίσει και στην Κεντρική Μακεδονία, στα παιδινά και πιθανώς και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, ας το δούμε και αυτό λίγο μια στιγμή. Θα το δούμε όμως, θα μου επιτρέψετε να βγούμε και θα μιλήσουμε και την Παρασκευή για να επιβεβαιώσουμε αυτό το σενάριο. Απλά είναι κάποιες μέρες πιο πριν, το λέω με μεγάλη πιθανότητα για το Σάββατο το βράδυ, όπως σας είπα. Μάλιστα, τώρα τι να κάνουμε τους ανθρώπους στην Φλόρινα? Μήπως να βάζαμε φωτιές μες στην πόλη, να πηδούσαμε τουλάχιστον μέσα και να ξεπαγώσουμε τη φάση? Τι να κάνουμε? Ξέρετε τι λένε, είναι και λίγο λυπηρό αυτό που γράφουν γερμανικά blogs καιρικά. Αναφέρονται πλέον για την κρίση, πάντα οι Γερμανοί χρησιμοποιούν έτσι και τέτοιου είδους καταστάσεις για να τονίσουν το πόσο καλά και οικονομικά είναι κάποιοι, όχι όλοι οι Γερμανοί, συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, σχετικά με την Ελλάδα που την έχουν βάλει στο στόχαστρο κυρίως τους τελευταίους
τελευταία δύο χρόνια, λένε ότι είναι τέτοια η κατάσταση η καιρική και τόσο που πλέον ο κόσμος ο φτωχός βγαίνει γύρω από τη Φλόρινα στα δάση και αποψηλώνει τα δάση, το οποίο δεν είναι και τελείως ανακριβές, αλλά το τονίζουν πάρα πολύ ότι το πρόβλημα του ψύχους και της κρίσης δημιουργεί τεράστια προβλήματα στον κόσμο, το φτωχό κυρίως της περιοχής. Εντάξει, αυτό δεν είναι ακαμαρώνει η Γερμανία, αλλά τέλος πάντων. Θα τα βρουν μπροστά σε σχέση με την κρίση και να, αυτό να το τονίσουν, αυτό είναι που μου λίγο μου τις πάει, το οποίο όμως δεν είναι και τελείως ανακριβές, το τονίζω. Δηλαδή, τι κάνουν τίποτα κακό. Προσπαθεί ο κόσμος να σταθεί, αλλά θα τα βρουν, αλλά μπροστά τους δεν είναι τίποτα. Δεν είναι. Όλα δανεικάνε σε αυτή τη ζωή. Και αυτό είναι το τελευταίο. Ο σκοπός είναι να περάσει ο χιονιάς, να περάσει τούτο κακό, να ζεσταθούν οι άνθρωποι. Στην Φλόρινα είναι εύκολα, δεν θα περάσει τη Φλόρινα. Πολύ δύσκολα. Γιατί φαίνεται ότι μέχρι και τέλη Ιανουαρίου διαδοχικά χαμηλά θα δίνουν χιόνια στη Φλόρινα και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή δεν δείχνει την περιοχή τη Δυτική Μακεδονία και τη Φλόρινα να παραδίδει το όπλα. Και να πω για του Γερμανού, δεν είναι όλοι έτσι. Είναι μια μικρή μερίδα, αλλά η οποία κάνει φασαρία. Φυσικά, φυσικά. Αυτοί θέλουν οι Γερμανοί, τώρα στείλουμε Παναγιώτη που τους πει 10 γερμανικά, ναι, και θα τους αφήσει τον τόπο. Αλλά τέλος πάντων, εμείς δεν χρησιμοποιούμε αυτά τα όπλα. Εμείς είμαστε καλοί. Ας μην ξεχνάμε ότι το καλοκαίρι είναι δύο βήματα, βρε. Δύο βήματα είναι. Έτσι ακριβώς. Σάκο μου, να είσαι καλά, γόρι μου, λίγο και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, τεράστιο ευχαριστώ. Και θα τα πούμε, φιλιά. Γεια σου, Σάκη. Γεια, λεπέτη μου, φιλιά, γόρι μου, λίγο. Μάλιστα, μάθαμε αυτό για την Φλόρινα. Εγώ το ξέρα γιατί είναι, πώς να το πω, σαν μια χύτρα, σαν μια κατσαρόλα γύρω-γύρω τα βουνά και στη μέση είναι η Φλόρινα. Το μεταξύ ήρθε τώρα, εγκλωβίστηκε εκεί μέσα, όπως μας είπε ο Σάκης, για να το κάνω λίγο πιο λιανά, να το καταλάβει η μάνα μου. Μπήκε το κρύο μέσα και δεν φεύγει, γιατί υπάρχει και αυτό το καπάκι από πάνω. Κυριολεκτικά το καπάκι. Περνάει η γλύφτη τις κορυφές των βουνών και φεύγει. Ο λωτιάς το κάνει ο Μίχλη, δεν μπορεί να μπει μέσα ο ήλιος, οπότε δεν μπορεί να αποψύξει τη φάση. Αυτό είναι το ζήτημα. Από την άλλη μεριά βοηθάμε και εμείς πάρα πολύ, γιατί σε αυτό που είπε ο Σάκης. Στα σπίτια μας, στην πόλη, άμα βγεις έξω, μυρίζει τζάκι πλέον. Αυτό δεν είναι τόσο καλό, μην τρελαθείτε. Είναι πάρα πολύ κακό. Αυτά είναι μικροσωματίδια τα οποία τα αμπνέουμε. Τέλος πάντων. Αυτό όμως έρχεται και κάνει. Βοηθάει πάρα πολύ. Έρχεται και κάθεται και αυτό το πέπλο από πάνω. Δεν περνάει εύκολα η ζέστη του ήλιου. Πώς να το πω. Και έτσι τραβάμε μια διαδικασία περίεργη. Αλλά να πω ότι είναι συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Να την πω την έκφραση. Είναι άνθρωποι που είναι πραγματικά εξοικειωμένοι με αυτές τις θερμοκρασίες και τέλος πάντων έχουμε περάσει και χειρότερα. Θα του δώσουμε ακόμα μία και θα περασκευάσει. Θα βοηθήσω εγώ γιατί θα βάλω τραγούδι τέτοιο ζεστό. Για να κουνηθούμε και να ζεσταθούμε. Οπότε το Boeing Boeing θα το ακούσουμε αμέσως μετά γιατί ενημερωθήκαμε και μου άρεσε ιδιαίτερα από το φίλο του Σάκη. Κύριε Σάκη μου, να κατέβω προς Τασμανία, λέτε. Τι θερμοκρασία ζήτη για εκεί, λέει το τσελουράκι. Εκεί, αγάπη μου, γλυκιά, έχει κάτι Τασμανούς. Πόπο με κάτι σούβλες. Πολλά φιλιά έχουμε από την Κατερίνα μας από Θεσσαλονίκη. Τι κάνεις, μάτια μου, χαιρετίσματα και εσένα και στη μαμά. Να και ο Γιώργος, χαιρετίσματα, ρε εσύ. Και δεν μου λες, Γιώργο, εσύ γιατί βιάζεσαι να ανέβεσαι πάνω στην κινητή τηλεφωνία. Ας το τσούκου τσούκου, θα γίνει δουλειά. Να δώσω την αγάπη μου και στη δροσούλα μας. Καλημέρα, χρόνια πολλά στον γιο μου. Χρόνια πολλά στον ανιψιό μου. Χρόνια πολλά στον γαμπρό μου. Τρεις γενιές κοσμήματα και φυσικά στον Αντώνη τον Κανάκη, βεβαίως. Να είσαι καλά, δροσούλα μου, να τα χαίρεσαι τα αγόρια σου, τους άντρες σου. Κυρίες και κύριοι, αν θέλετε να πείτε κάτι, από χρόνια πολλά στον πρόεδρο κυρίας μέχρι το οτιδήποτε άλλο, imagine@imagine897.gr για επικοινωνία με email και με τα κινητά σας πληκτρολογείτε 897, αφήνετε κενό, γράφετε αυτό που θέλετε και το κάνετε αποστολή στον αριθμό 54003. Γεια σου, Ευουλίνη, από τη μέση της Βέρειας. Γιορτάζει ο αδερφός μου, χρόνια του πολλά. Βεβαίως. Θα δώσουμε και ένα φιλί στο δικό μας τον Αντώνη που γιορτάζει. Καλέ, σήμερα γιορτάζει ο κολλητός τους, ο κριτικός που έγινε σήμερα 19. Καλέ, να τον χαίρεστε, Βάσια. Και όλα τα κορίτσια εκεί που είστε. Ανοιχτείτε, θα πηδήξω να κάνω πώς είναι αυτό το stage diving. Πώς το λέω αυτό που βουτά. Stage diving. Ναι. Stage diving. Πάτε πιο εκεί δεξιά-αριστερά, με πιάσετε. Με αφήστε και πίσω κάτω, σπά στα μούτρα. Γιάννητσα, ο υδράργυρος αγγίζει τους 40 βαθμούς και αυτός ετοιμάζει να πάει για βουτιές, ο Γιάννης από τα Γιάννητσα. Βέβαια στη Φλόρινα είχαμε ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι. Θέλω να διασταυρώσω μερικές θερμοκρασίες που είναι περίεργες για την εποχή. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις όμως, σας παρακαλώ, μείνετε στην παρέα. Πάμε, ερχόμαστε.
και ό,τι και αν είναι, θα το αντιμετωπίσουμε. Μουσική. 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 Μουσική Imagine. Υπάρχει ένα όνομα σταθμός που ακούνε όλοι όσοι θέλουν να είναι πάντα μέσα στα πράγματα. Γερμανός. Και είσαι μέσα.